Θέμα ημερών είναι η δημοπράτηση του έργου του οδικού άξονα Γιάννενα Κακαβιά, τμήμα τη Ιόνια Οδού, αρχικά για το τμήμα μέχρι το Καλπάκι, με προαίρεση στη συνέχεια για το τμήμα μέχρι την Κακαβιά. Με το Υπουργείο Υποδομών να τρέχει τι τελικέ λεπτομέρειε δημοπράτηση εντό των χρονικών ορίων που είχε θέσει η πολιτική ηγεσία και επιβεβαίωσε με τι πρόσφατε δηλώσει του από τα Γιάννενα ο αρμόδιο Υφυπουργό Γιώργο Καραγιάννη. Το ζήτημα που προέκυψε και αποτέλεσε αντικείμενο και κομματική ανακοίνωση με περίσευμα κριτική διάθεση από τον τοπικό ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με την ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξη για την πρόθεση χρηματοδότηση του έργου, όπω επισημαίνουν στο Ιωάννη TV, πηγέ προσκύμενε στην ηγεσία του Υπουργείου είναι καθαρά τυπικό και δεν αποτελεί επουδενή προάγγελο είτε καθυστερήσεων είτε οποιασδήποτε άλλη εμπλοκή στην εξασφάλιση τη χρηματοδότηση. Το ίδιο ισχυρίστηκε και ο Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Καραμάλη, προ την βουλευτή Μαρία Κεφάλα, με την οποία συναντήθηκε την Τετάρτη, με την τελευταία να τονίζει σε ανάρτησή τη πω οι δεσμεύσει για τη δημοπράτηση του οδικού άξονα ισχύουν στο απόλυτο και καλό θα είναι όσοι ψάχνουν ευκαιρία να κάνουν κριτική να μην βιάζονται γιατί θα εκτεθούν και μάλιστα σύντομα. Προαναγγελώντα προφανώ την επίσκεψη του κλιμακίου με επικεφαλή στον Πρωθυπουργό, κυριάκο Μητσοτάκη που προσδιορίζεται εντό του Φεβρουάριου, οπότε και αναμένεται να έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία τη Δημοπράτηση. Στι υπηρεσίε τη Περιφέρεια Υπήρου, στο μεταξύ, απεστάλλει από τι αρχέ του έτου η οριστική τεχνική περιγραφή του έργου από τη Διεύθυνση Οδικών Υποδομών του Υπουργείου. Όπω αναφέρεται σε αυτήν, ο άξονα θεωρείται ο δυτικότερο κάθετο άξονα τη Εγνατεία και εντάσσεται στο κεντρικό διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών τη χώρα. Επιπλέον, ανήκει εξ ολοκλήρου στη διασυνοριακή περιοχή τη Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, διασυνδέοντα τη χώρα με την Αλβανία. Επομένω, αποτελεί έργο διασυνοριακή σημασία. Στα έργα που θα κατασκευαστούν, όπω αναφέρεται στην τεχνική περιγραφή, περιλαμβάνονται η ολοκλήρωση του ανισόπεδου κόμβου Εγνατία, η κατασκευή του αυτοκινητόδρομου από τον ανισόπεδο κόμβο Ιόνια με την Εγνατία Οδό μέχρι τον ανισόπεδο Καλπακίου, συνολικού μήκου 46,4 χιλιόμετρων, η αποκατάσταση του εγκάρσιου και παράπλευρου δικτύου των τοπικών οδών, όπου απαιτείται και με προαίρεση η αναβάθμιση του τμήματο Καλπάκι-Κακαβιά μήκου 23,11 χιλιόμετρων. Στο τμήμα από Γιάννενα μέχρι το Καλπάκι προβλέπεται η κατασκευή έξι ανισόπεδων κόμβων. Κοσμηρά Ασβεστοχωρίου, Γραμμενοχωρίων, Πασαρόνο, Ζήτσα, Καριών και Καλπακίου. Στο έργο εφαρμόζονται δύο τυπικέ διατομέ. Στι περιοχέ των ανισόπεδων κόμβων η τετράχνη διατομή περιλαμβάνει δύο λωρίδε κυκλοφορία πλάτου 3,75 μέτρων και 3,50 μέτρων ανακατεύθυνση, εξωτερικές λωρίδες καθοδήγηση, πλάτους 30 εκατοστών ανακατεύθυνση και λωρίδα έκτακτης ανάγκης 2 μέτρων ανακατεύθυνση. Επίσης, κεντρική νησίδα συνολικού πλάτους 3,15 μέτρων. Η οδός τέλος έχει σχεδιαστεί όπως αναφέρεται στην τεχνική περιγραφή με ταχύτητα μελέτη σε 90 χιλιόμετρων την ώρα.